κοντά μας ο πρώην δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Ηράκλειος, ο κύριος Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Νάβαλη, καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Τι κάνετε? Θα έλεγα καλά. Πολύ καλά. Ναι. Ζούμε μια περίοδο πολύ δύσκολη. Και την Κυριακή θα κριθεί ποια θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή. Τελειώνετε κι εσείς. Δύο υποψήφοι. Ναι, δεν υπάρχει καν τρίτο συνδυασμό λαϊκή εισπύρωση στην περιοχή σα. Το έχετε ξαναζήσει αυτό, γιατί κάνετε εκλογέ πολλά χρόνια. Ποιο αν έχω ξαναζήσει? Να είστε μόνο δύο υποψήφοι. Όχι, δεν θυμάμαι να είμαστε μόνο δύο. Πάντα υπήρχε και η λαϊκή εισπύρωση. Πάντα υπήρχε, ναι. Κάποιε φορέ δεν υπήρχε λαϊκή εισπύρωση, αλλά ήταν ο κύριο Κρυστάλη. Γεωργιάδη Κρυστάλη και εγώ. Όχι, για πρώτη φορά είμαστε δύο. Ωραία χρόνια. Και μία φορά βέβαια το 1998 όταν ήμουν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Σαμαρά, τον γιατρό, τον πρώην δήμαρχο. Τον πρώην δήμαρχο. Μία το 98 και μία τώρα δηλαδή. Πόσα χρόνια, Εγώ ασχολούμαι 30 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση από το 1994. Αντιπρόεδρος στο Λιθότοπο, αντιδήμαρχος, δήμαρχος τρεις θητείες. Γεύτηκα και την αντιπολίτευση. Και την διοίκηση. Και τη διοίκηση. Που δεν είναι και εύκολο πράγμα. Τέσσερα χρόνια τώρα. Και συμμετείχα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, όλα τα χρόνια και συμμετέχω ακόμα και σήμερα στα κεντρικά όργανα της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι στην Επιτροπή Παιδείας και Θρησκευμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Είμαι συνεχόμενα από το 2006 στην πρώην ΤΕΔΚ και τώρα στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Στη Θεσσαλονίκη, στη Κεντρική Μακεδονία. ΠΕΔ πλέον. ΠΕΔ, ναι, ΠΕΔ. Και σήμερα που μιλάμε. Πριν πάμε λίγο στα δικά σας, πείτε μου, κάντε μου μία σύγκριση αυτών των χρόνων που αναφερθήκατε στην ΤΕΔ, αναφερθήκατε σε κοινότητες. Τώρα έχουμε μια πάρα πολύ διαφορετική κατάσταση. Κάντε μου μία μικρή σύγκριση. Ήταν καλύτερα ή είναι καλύτερα τώρα? Ή ήταν αναμενόμενη και επιβαλλόμενη η εξέλιξη? Όσον αφορά τι, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, έχουμε καλλικρατικούς δήμους. Πώς ήταν τότε, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, υπήρχαν πιο πολλά λεφτά, ήταν πιο εύκολη η διοίκηση ή πιο δύσκολη? Αν θυμάστε, κυρία Ναβάλη, κάναμε αρκετές εκπομπές εδώ και λέγαμε το εξής. Λέγαμε ναι στον Καποδίστρια, γιατί εγώ τα ζήσα όλα. Ναι στον Καλλικράτη, κυρίως στον Καλλικράτη τότε, και λέγαμε αν συνοδευτεί όλη αυτή η διαδικασία με πόρους και προσωπικό. Οι δήμοι μας, δυστυχώς, οι περιφερειακοί δήμοι, σε αυτούς αναφέρομαι, δεν έχουν ίσως αυτές τις οικονομικές δυνατότητες με τις οποίες θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στα προβλήματα των δημοτών μας. Όμως, όσοι δήμοι δούλεψαν σωστά, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ή χρηματοδοτούμενα προγράμματα, πήγαν καλά. Και ένας από αυτούς ήταν, με βεβαιότητα σας το λέω και μπορούμε να το αποδείξουμε και σήμερα και τώρα να πούμε ποια έργα έγιναν, να το αποδείξω. Στη δικιά σας δημαρχιακή θητεία εννοείται. Στη δικιά μας δημαρχιακή θητεία. Αφήσατε μια κληρονομιά, λέτε, στην απερχόμενη δημοτική αρχή τώρα. Πολύ μεγάλη. Κουτσάκη. Αυτή η κληρονομιά πιστεύετε ότι αξιοποιήθηκε? Όχι. Πολύ απλά θα σας πω τρία έργα πολύ μεγάλα που είτε απεντάχθηκαν, είτε δεν προχώρησαν. Πείτε μου. Επανάκριση Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων. 1.760.000. Δεν φτάνει που δεν έπεσε ούτε ένα πετραδάκι στα Χρυσοχώραφα και θέλουν να μας ακούνε οι χρυσοχωραφιώτες, και ένα έργο, το οποίο θα ήταν ένα παλάτι, ένα κόσμημα στο κέντρο των Χρυσοχωράφων, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο εγώ υπηρέτησα και ως δάσκαλος το 1993-94, την περίοδο εκείνη, ούτε καν δημοπρατήθηκε. Γιατί? Το καταλαβαίνετε. Γιατί? Γιατί αυτή η δημοτική αρχή, δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν έτρεξε, δεν δούλεψε. Εγώ θα έλεγα με μία λέξη, πρόκειται για μια ανίκανη δημοτική αρχή. Το λέω με επίγνωση αυτό το πράγμα. Ας πω το δεύτερο. Παλέστρα Σκοτούσας. Ναι. Τι έγινε με αυτό? Χρηματοδοτημένο, μελετημένο και ενταγμένο έργο στην ΑΝΕΣΕΡ. Δεν έγινε. Κολυμβητήριο. 700.000. Απεντάχθηκε. Δεν ξέρω και η Παλέστρα αν έχει απενταχθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς αυτά τα έργα θα τα επαναφέρουμε.
θα τα εντάξουμε και θα τα κατασκευάσουμε. Αφού πεντάχθηκε, μου λέτε, το κολλημητήριο μπορείτε να ξαναδείτε. Οι μελέτες υπάρχουν, θα το επανεντάξουμε το έργο αυτό. Το λέω με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτά τα έργα θα γίνουν. Παλέστρα και κολλημητήριο και επανάκριση δημοτικού σχολείου θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν. Και μια παρένθεση, ότι ενώ όλοι οι Δήμοι οι οποίοι ενέταξαν προτάσεις στο Λίντερ ολοκλήρωσαν τα έργα, τα δημοπράτησαν, τα ολοκλήρωσαν, τα εγγενίασαν οι περισσότεροι, σε εμάς το ένα πεντάχθηκε και το άλλο είναι σε ένα στάδιο πριν την απένταξη. Το αντιλαμβάνεστε? Εσείς είσαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντιπολίτευση. Τα λέγαμε. Τα λέγατε. Τι απαντήσεις παίρνατε? Φωνή βοώντος εν διαιρήμου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν εισακουστήκαμε πουθενά. Και σε άλλα θέματα. Θέλουμε ώρες να τα λέμε αυτά. Άλλα θέματα όπως? Θέματα όπως το ΕΚΑΒ, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ζήτημα. Πόσες φορές είπα, κάλεσε δήμαρχες σε μια σύσκεψη, τους βουλευτές, όπως έκανα εγώ άπειρες φορές τότε για τα κέντρα υγείας, αν θυμάστε, που πήγαν να κλείσουν. Ναι. Κάλεσε τους και βάλ' τους πρώτων ευθυνών τους, όλους τους βουλευτές. Δεν έγινε. Στήριξη των ποδοσφαιρικών και των πολιτιστικών συλλόγων. Αυτά υπάρχουν προτάσεις και είναι καταγεγραμμένα. Δεν τα λέμε έτσι για να τα λέμε. Τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Ο κορονοϊός τι ρόλο έπαιξε? Γιατί οι περισσότεροι δήμαρχοι λένε ότι λόγω του κορονοϊού για 2 χρόνια σταμάτησε η λειτουργία, η κανονική λειτουργία των Δήμων. Επιτρέψτε μου για τον τρόπο με τον οποίο μιλάω, αλλά πολλές φορές η ελληνική γλώσσα είναι τόσο όμορφη που πρέπει καμιά φορά να χρησιμοποιούμε και λέξεις. Ξέρετε την ιδιότητά μου ότι είμαι δάσκαλος. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε λέξεις οι οποίες να προσδίδουν το νόημα αυτών που θέλεις να πεις. Ο κορονοϊός λοιπόν, θα έλεγα ότι ήταν ευλογία, ήταν ευκαιρία για τους Δήμους. Γιατί? Αφήστε τι λένε όποιοι δήμαρχοι το λένε. Εγώ δεν το άκουσα από κανένα δήμαρχο. Από κανένα και μιλάω με όλους. Το άκουσα μόνο από το δήμαρχο της Ηράκλειας. Ο δήμαρχος Σερών το λέει. Ωραία. Δικαιολογίες. Φτηνές δικαιολογίες, κατά την άποψή μου. Ευλογία και ευκαιρία γιατί, ήταν. Γιατί, κύριε? Γιατί είχαν όλο το χρόνο να ετοιμάσουν μελέτες, να οριμάσουν μελέτες. Δηλαδή, τι τους εμπόδιζε να προετοιμαστούν ο κορονοϊός? Σε τι? Ότι δεν λειτουργούσαν κανονικά οι υπηρεσίες, το κράτος. Ποιος το είπε αυτό? Από το σπίτι δούλευαν οι υπάλληλοι κλπ. Ακόμα και από το σπίτι. Πού είναι το πρόβλημα? Γιατί δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν μελέτες, να λειτουργήσουν? Τι λέτε τώρα? Εγώ ρωτάω. Εγώ δεν έχω. Σας λέω ότι είναι φτηνή δικαιολογία αυτό. Φτηνή δικαιολογία. Εγώ το άκουσα μόνο από τον κύριο Κουτσάκη. Από κανέναν άλλο. Εντάξει, το λέει και ο Δήμαρχος Σέρων, το λένε και κάποιοι άλλοι δήμαρχοι. Και ο κύριος Μασλαρινός το είπε. Μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τώρα. Όχι, δεν προσπαθώ. Τώρα μιλάμε για το Δήμο Ηράκλειας. Εγώ λέω. Για απλά, το Δήμο Ηράκλειας μιλάμε. Φτηνή δικαιολογία. Μπορούσαν δηλαδή. Ας μην αναλώσουμε όμως το χρόνο με αυτό. Μπορούσε ο Δήμος Ηράκλειας να ασχοληθεί με τα θέματα τα οποία αναφέρατε παραπάνω. Και συν τη στήριξη πολιτιστικών σωματείων. Το γραφείο προγραμματισμού ήταν εκεί κάθε μέρα, δεν έλειψε ποτέ. Οι διαδικασίες, γιατί να μην γίνουν? Τελείωσε ο κορονοϊός, έχει 2 χρόνια. Μετά? Τι έγινε μετά? Απολύτως τίποτα, αυτό σας λέω. Απολύτως τίποτα και αυτό λέω ότι είναι μια δικαιολογία αυτό. Ο κύριος Κουτσάκης το είπε και εδώ, όπως και οι υποψήφοι δημοτικοί του σύμβουλοι και είναι ενεργεία σύμβουλοι. Και βεβαίως το ξέρετε πολύ καλό ότι είναι σημαία στον προεκλογικό τους αγώνα. Το θέμα της, του ελλείμματος, με το θέμα της ΔΕΗ στη ΔΕΗΑΗ, τη ΔΕΗΑ Ηρακλείας, να ξεκινήσω από εκεί, και το ένα χρέος που βρέθηκε στο Δήμο, μια διαδρομή κάποιων χρημάτων. Τα χρήματα που χρωστούσε η ΔΕΗΑΗ στην ΔΕΗ ήταν πολλά. Και λένε ότι έπρεπε εσείς ως Δημοτική Αρχή να γνωρίζατε ότι κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, το θέμα αυτό και το αφήγημα και το επιχείρημα είναι το μοναδικό με το οποίο κάνουν προεκλογικό αγώνα, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή? Ότι εμείς λέμε όσοι εμπλέκονται να λογοδοτήσουν. Πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, πιστεύουμε ότι αυστηρά και δίκαια θα κρίνει. Και μια φράση, ξεκάθαρη, την επαναλαμβάνω, όσοι εμπλέκονται να λογοδοτήσουν. Είναι το θέμα στη δικαιοσύνη. Δεν ξεκίνησε ακόμα, αλλά είναι. Είναι στη δικαιοσύνη. Έτσι είναι. Ας περιμένουν λοιπόν και ας μην γίνονται κάποιοι δικαστές του πεζοδρομίου. Κάποιοι θέλουν να υποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη. Και πολλές φορές γίνονται δικαστές του πεζοδρομίου. Το θέμα είναι στη δικαιοσύνη, θα κρίνει η δικαιοσύνη, την οποία εμπιστευόμαστε απόλυτα.
και το λέω για τρίτη φορά, όσοι εμπλέκονται να λογοδοτήσουν. Ναι, εγώ όμως δεν μπορώ να μην ρωτήσω ότι ως δημοτική αρχή εσείς, γιατί υπήρχε και διοίκηση στη ΔΕΗ, δεν είχατε αντιληφθεί ότι κάτι. Δεν ήμουν εγώ διοίκηση στην περίοδο αυτή και είναι. Ως πατσάκας, δεν είναι. Ιδιωτικού δικαίου η ΔΕΗ Ηράκλειας. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με δικό του διοικητικό συμβούλιο, με δικό της διοικητικό συμβούλιο η ΔΕΗ και με νομικούς συμβούλους ερετούς. Εγώ δεν ήμουνα στη διοίκηση την επίμαχη περίοδο. Δεν σας είχε πει κάτι ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, δεν είχε πέσει την αντίληψή σας? Όχι. Δηλαδή. Τίποτα. Όχι. Μας λέτε τίποτα. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στο Δήμο, στην υπάλληλο που. Σε υπάλληλο, δεν ξέρω τώρα αν είναι άντρας ή γυναίκας, που βρέθηκαν μετά από έλεγχο ορκωτών λογιστών ότι κάποια χρήματα έκαναν περίεργες διαδρομές σε λογαριασμούς. Αυτό μάλλον έγινε στην περίοδο που ήταν δήμαρχος ο κύριος Κουτσάκης, αλλά δεν το γνωρίζω επακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν ήταν δήμαρχος ο ίδιος. Το πιθανότερο είναι αυτό, να είναι να συνέβη κάτι ενώ αυτός ήταν δήμαρχος. Δεν γνωρίζω πολύ καλά το θέμα, δεν μας ενημέρωσε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος συμβαίνει αυτό, αυτό και αυτό. Άρα λοιπόν από φήμες και από κοτσοπολιά δεν μπορούμε να παίρνουμε θέση και να κατασκευάζουμε πράγματα τα οποία τους βολεύει. Κυρία Ναύαλη. Ασχολούμαι 30 χρόνια, στα 35 πάμε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτη φορά συμβαίνει, είχα και άλλους αντιπάλους, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Κρυστάλη, τον κύριο Καρπάτζη, τον κύριο Λαζαρίδη. Ποτέ δεν συνέβη αυτό που συμβαίνει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή. Πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε έτσι μια κατάσταση, ένα παραλήρημα ψεύδους, συκοφαντίας, κατηγοριών, εκβιασμών και απειλών. Αυτό δεν ξανασυνέβη ποτέ. Όλα έχουν ένα όριο. Και η συκοφαντία και η απειλή κτλ. Αντιλαμβάνεστε, και μπελικές μέθοδοι. Ρίξε λάσπη στον ανεμιστήρα για να σπηλώσουν πρόσωπα και οποιονδήποτε, αν θέλετε, δημοτικό σύμβουλο ή τοπικό σύμβουλο. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο δεν συνέβη ποτέ. Αντί λοιπόν, μάλλον για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους και το μηδενικό τους κυριολεκτό έργο, ας μας πούνε ένα έργο σφραγίδα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μιλήσαμε για χρυσοκόραβα. Ένα πετραδάκι δεν έχει πέσει. Και 2 εκατομμύρια έργο ούτε καν ξεκίνησε. Αυτό εμείς θα το κάνουμε. Τι άλλο λέτε στους δημότες? Ούτε ένα έργο έχουν να επιδείξουν σφραγίδα. Ούτε ένα. Μιλάει για παραβατικότητα. Mm-hmm. Όταν εμείς με κλιμάκιο πολιτών της Ηράκλειας πήγαμε στον αρχηγό της αστυνομίας, πήγαμε στον κύριο Κικίλια, υπουργός τότε, κάναμε συσκέψεις με όλους τους βουλευτές στο γραφείο μου, με τους διευθυντές. Όχι, ως συμπολίτευση. Όσο ήμασταν εμείς. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε, για να. Ο Κικίλιας πότε ήταν υπουργός? Ήτανε. Πριν 10 χρόνια περίπου ήταν υπουργός ο κύριος Κικίλιας. Αλήθεια. Βεβαίως. Θυμάμαι αυτό. Ναι. Βεβαίως. Πήγαμε με κλιμάκιο των Ηρακλειωτών. Το καταλαβαίνετε. Κάναμε συναντήσεις με τους διευθυντές αστυνομίας, με τους στρατηγούς τη Θεσσαλονίκη, που έχουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στο γραφείο μου, στο Δημαρχείο, οι βουλευτές όλη τη εποχή εκείνη. Στο είχε γραφείο. Είχε αποτέλεσμα μου. Αυτό, κύριε Κοτσέκη. Βεβαίως και είχε. Γιατί ακούσα τον κύριο Δήμαρχο προχθές να λέει ότι στην ασφάλεια τη περιοχή καταφέραμε πολλά, η όποια περιπολή συνεχώς και έχει μειωθεί. Θα μου πείτε τι ακούσατε από τον κύριο Κουτσάκη ή περιμένετε να ακούσετε από μένα? Μισό λεπτό, εγώ δεν πρέπει να σας ρωτήσω τι έγινε τώρα. Εμείς τι κάναμε, αυτό σας λέω. Εντάξει. Λέω ότι είναι και αυτό μέσα στο. Λέω ότι για να απαντήσετε ότι επικαλούνται ότι έκαναν μεγάλη δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Σας πήρα και εγώ πιο πίσω για να σας πω πώς φτάσαμε εδώ, ποιοι έκαναν τα πρώτα βήματα, τις πρώτες ενέργειες και παρεμβάσεις. Mm-hmm. Και σας είπα μια σειρά παρεμβάσεων που κάναμε. Αρχηγό αστυνομίας, υπουργό, διευθυντές αστυνομίας Ηράκλειας, όλοι οι βουλευτές, στρατηγοί της αστυνομίας. Από τη Θεσσαλονίκη στο γραφείο μου, στην αίθουσα συνεδριάσεων, οι βουλευτές όλοι ήρθαν εκεί. Τέτοια πράγματα δεν έγιναν αυτή τη φορά. Ήρθε η Όπκε για πρώτη φορά την περίοδο που ήμουν εγώ δήμαρχος και έκανε περιπολίες. Κάναμε παρεμβάσεις για να μεταφερθεί το ειρηνοδικείο Ηράκλειας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρέμεινε έτσι. Και στη συνέχεια θα το ζητούσαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή για να το αξιοποιήσουμε. Και για να κάνουμε ένα πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα, και αυτό θα κάνουμε, με παράρτημα ασφάλειας.
ένας από τους πρώτους στόχους που βάζουμε είναι αυτός. Ένας από τους πρώτους στόχους είναι αυτός. Πάλι για την ασφάλεια μιλάμε. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή, έτσι. Πάντα η παραβατικότητα δεν θα εξαλειφθεί. Είναι καλά, πολύ δύσκολο να εξαλειφθεί. Εντελώς, εντάξει, αλλά να μειωθεί. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι περίοδοι που είναι σε έξαρση το φαινόμενο της παραβατικότητας και κάποιες περιόδους μειώνεται. Σε αυτή τη περίοδο πώς είναι, έχει όντως μειωθεί ή ο Δήμος Ηράκλειας είναι μια ιδιαιτερότητα. Τώρα αν με ρωτάτε σήμερα τι κλοπές είχαμε ή χτες, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Καλά, μου δώσετε και νούμερα. Αλλά πάντα υπάρχει παραβατικότητα λόγω και της ιδιαιτερότητας που έχει ο Δήμος Ηράκλειας. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Ναι, μια χαρά εγώ αντιλαμβάνομαι. Νομίζω και οι τηλεθεατές. Οπότε, άρα πάμε λίγο στις δικές σας. Επέρεται τώρα ο Δήμαρχος ότι έλυσε το πρόβλημα ως σταματοποιός. Μπορεί κανείς να λύσει αυτό το πρόβλημα πουθενά στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Θέλω να μου πείτε τώρα το δικό σας το πρόγραμμα. Διεκδικείτε εκ νέου το Δημαρχιακό Θόκο με το συνδυασμό σας. Έχετε σίγουρα κάποιες προτάσεις που λέτε στους δημότες σας. Ποιο είναι το σχέδιο σας, ποιος είναι ο προγραμματισμός σας? Ήδη σας έχω πει τρεις. Ναι. Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων, που δεν έχει πέσει ούτε ένα πετραδάκι, το επαναλαμβάνω για να τα ακούν οι χρυσοχωραφιώτες και να μην ενδίδουν στις πιέσεις και στους εκβιασμούς κάποιων. Επανένταξη της παλέστρας και κατασκευή της και του κολυμβητηρίου. Πάμε στο μεγάλο κεφάλαιο γεωθερμία. 10 χρόνια αγώνας για να γίνει η γεωθερμία του Δήμου Ηράκλειας. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για 30 συν 20, 50 χρόνια και έμεινε εκεί. Ούτε καν αυτή η δημοτική αρχή έχει συστήσει το φορέα διαχείρισης αυτού του γεωθερμικού πεδίου. Το γεωθερμικό πεδίο έχει σχέση και με το κολυμβητήριο. Είναι δίπλα. 2-3 χιλιόμετρα. Θυμάμαι που λέγατε ότι θα. Είναι δικό μας πλέον. Ζεσταίνεται το νερό του γεωθερμικού. Αύριο αποφασίζει ο Δήμαρχος και κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα των 10.000 ευρώ, που είναι ασήμαντο ποσό για το Δήμο Ηράκλειας, να κάνει ένα ανθοκήπιο και ένα θερμοκήπιο. Εκεί στην καρδιά των χρυσογράφων. Ώστε να προτρέψει τους πολίτες, να τους επηρεάσει για να επενδύσουν σιγά-σιγά. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη όλα. Όμως δεν έχει γίνει το παραμικρό βήμα, ούτε μισό βήμα. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, σχολεία. Λόγω και της ιδιότητάς μου, έχω μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, ευαισθησία στην εκπαίδευση. Στις δομές. ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, παιδική σταθμή κτλ. Σήμερα υπάρχουν απλήρωτοι υπάλληλοι. Σε ποια εποχή ζούμε? Απλήρωτοι υπάλληλοι στις δομές. Το αντιλαμβάνεστε? Και μην ξεχνάμε ότι δομή ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ο πρώτος Δήμος που έκανε στο νομό Σερών ήταν η Ηράκλεια. Και συνεχίζει ακόμα. Μετά από 17-18 χρόνια, θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις ασφαλτοστρώσεις. Οι δρόμοι μας είναι κατεστραμμένοι. Μέχρι και το 20 δεν υπήρχε πρόγραμμα για ενδοδημοτική οδοπία, αστική οδοπία, τους δρόμους μέσα στα χωριά μας, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Και μου λέγαν κάποιοι, Δήμαρχε, έχεις κάνει 10 αγροτικούς δρόμους. Αντί να τα ρίξεις τα χρήματα στα χωράφια μας, ρίξεις τα στα χωριά μας, μέσα. Συνήθως όμως δεν υπήρχε πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ήταν ευρωπαϊκό για αγροτική οδοπία. Από το 2020-2021 υπάρχουν προγράμματα ευρωπαϊκά για οδοπία στα χωριά μας. Στους δρόμους, μέσα στα χωριά και στην πόλη της Ηράκλειας βεβαίως. Άρα θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό. Ένα πολύ σημαντικό, και το λέω δημόσια, το είπα και χθες στην ομιλία μου και στο Ποντισμένο, θα μειώσουμε τα τέλη ίδρευσης. Αυτή η Δημοτική Αρχή έβαλε 40 με 50% περίπου αυξήσεις στα νερά και στο πάγιο 300%. Τα 6 ευρώ πάγιο το τετράμινο τα έκανε 18. Εμείς θα μειώσουμε τα τέλη ίδρευσης. Το λέω δημόσια, δεσμεύομαι γι' αυτό. Να το γνωρίζουν οι πολίτες και να τα ακούνε. Υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν ένας Δήμος είναι οργανωμένος, μπορεί να μπει σε πάρα πολλά προγράμματα. Υπάρχει η ΕΝΕΣΕΡ, υπάρχουν τα προγράμματα του Υπουργείου Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παντού. Όμως, αυτό που έχω να πω επίσης, δεν κατηγορώ ούτε κοτσοπολιό κάνω, δεν νοείται Δήμαρχος στα 4 χρόνια της θητείας του να πάει 2 ή 3 φορές στην Αθήνα. Εγώ ήμουν κάθε εβδομάδα και κάθε 10 μέρες το αργότερο
ήμουν στην Αθήνα, λόγω αν θέλετε και της συμμετοχής μου στα κεντρικά όργανα. Ήμουν πρόεδρος του Υποπτικού Συμβουλίου. Θυμάστε πολύ καλά και ήμουνα στο διοικητικό πάντα. Οπότε λέτε ότι υπάρχει δυνατότητα για μείωση των τελών ίδρυυσης στην Ηράκλεια, βεβαίως. Στο Δήμο εννοώ. Βεβαίως υπάρχει. Αρκεί να έχει μια καλή σχέση με τους πολίτες και να γίνονται οι πληρωμές σωστά. Αυτό πρέπει να δούμε. Όταν αυτό συμβεί, τότε υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μείωση των τελών. Εμείς θα το κάνουμε αυτό σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ολοκληρώνουμε, θέλετε να πείτε κάτι προς τους δημότες σας? Ναι, να πω κάτι προς τους δημότες. Ακούγεται συχνά πυκνά ότι ο Δήμος Ηράκλειας σε μια ενδεχόμενη συγχώνευση θα απορροφηθεί από το Δήμο Σιτικής. Εγώ δηλώνω υπεύθυνα στους πολίτες μου, στους δημότες μου, ότι όσο εμείς θα είμαστε Δημοτική Αρχή, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ο Δήμος Ηράκλειας θα παραμείνει έδρα σε κάθε περίπτωση και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε ώστε ο Δήμος Ηράκλειας να είναι έδρα Δήμου. Ένα αυτό. Και δεύτερον, καλώ όλους τους πολίτες το βράδυ στις 9 η ώρα στην πλατεία του Δημαρχείου να έρθουν να ακούσουν την τελευταία κεντρική ομιλία του συνδυασμού μας, της παράταξής μας, Δημιουργική Συνένεση. Και ζητώ την ψήφο τους δημόσια να μας εμπιστευτούν για να ξαναρχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Γιατί ο Δήμος Ηράκλειας τη Δευτέρα θα είναι μια παρένθεση. Ένας Δήμος ο οποίος δεν είχε αξίες, δεν δούλεψε και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το έργο τους είναι μηδενικό, το γνωρίζουν όλοι και στην πόλη της Ηράκλειας και στα χωριά. Ούτε ένα πετραδάκι έχει πέσει πουθενά. Έχουν κυκλοφορήσει. Και κλείνω, κυρία Ναύαλη. Ναι, γιατί με πιέζει ο χρόνος από πάνω από το κοντρόλ. Ναι. Και ζητώ συγγνώμη αν θέλετε για την κατάχρηση του χρόνου. Έχω κυκλοφορήσει ένα φυλάδιο. Προσέξτε, αυτό είναι το φυλάδιο της δημοτικής πορείας. Θα ήθελα να μας δώσουν και εμάς τέτοια φυλάδια και 10.000 να τα μοιράσουμε εμείς. Εδώ φαίνεται η ανυπαρξία του έργου τους. Το μηδενικό έργο. Επίσης ανακοινώσανε και αυτό εδώ. Αυτά μόνο θέλουν να δει ο κόσμος. Οι πολίτες αυτά τα δύο θέλουν να δουν. Αυτοί τα βγάλανε, αυτοί τα μοιράσανε, αυτοί τα βάλανε στα site και σελίδες τους. Αυτά μόνο να διαβάζετε. Να κρίνετε και να συγκρίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοτσακιαχίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα τα οποία... με τα οποία πιστεύω ότι οι πολίτες θα έχουν καλύτερη κρίση για να συγκρίνουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.